Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα μιλάει με τους περιφερειάρχες να δούμε τι ακριβώς τους λέει. Να μπορούμε να τα διαχειριστούμε με τον πιο επωφελή τρόπο. Ξέρω, θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια, ότι αυτό που σας απασχολεί είναι η αύξηση των πόρων που μπορείτε να αξιοποιήσετε και αναφέρομαι και ειδικά σε αυτούς που εκλεγήκατε πρώτη φορά και καταλαβαίνω απόλυτα την ανάγκη να ξεκινήσει κάποιος με καλό ρυθμό και καλή δυναμική τη νέα σας θητεία. Για όλα αυτά είμαστε ανοιχτοί να τα δούμε σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία. Νομίζω ότι και η εκπροσώπηση της κυβέρνησης, η εκτεταμένη εκπροσώπηση στη σημερινή συνάντηση αποδεικνύει την δέσμευσή μας για μια συνολική αντιμετώπιση των θεμάτων που μας απασχολούν και σας απασχολούν. Είναι προφανές ότι πρέπει να επιδιώξουμε υψηλούς ρυθμούς απορρόφησης και υλοποίησης προκειμένου να μην πάει ούτε ένα ευρώ χαμένο. Αλλά νομίζω ότι χαμένη δεν πρέπει να πάει και αυτή η ευκαιρία για πρώτη φορά να διαμορφώσουμε στη χώρα μια συνεκτική περιφερειακή πολιτική, να τη χρηματοδοτήσουμε με ορθολογικό τρόπο για να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή βελτίωση στους και επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει από κοινού. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν χρειάζεται να το πω ότι και η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή για όλους και θέλω να κρατήσουμε αυτό το επίπεδο ουσιαστικής συνεργασίας. Είχαμε θέσει και κάποιους στόχους την προηγούμενη φορά, αλλά πιστεύω ότι δύο φορές το χρόνο πρέπει να βρισκόμαστε μαζί. Είναι ένας ρεαλιστικός στόχος για να μπορούμε μια φορά το εξάμηνο να αξιολογούμε την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει, αλλά να μπορώ να ακούω και εγώ ειδικά ζητήματα τα οποία μπορεί να σας απασχολούν και νομίζω ότι σε αυτήν την κατεύθυνση θα εργαστούμε όλοι με καλή διάθεση. Νομίζω ότι εξάλλου το έχουμε αποδείξει και στην προηγούμενη θητεία μας ότι αντίπαλοι είναι τα προβλήματα και ότι πρώτα και πάνω απ' όλα προέχει η καλή συνεργασία μεταξύ μας και το ίδιο θα κάνουμε, αγαπητέ μου Πρόεδρε, και τώρα. Οπότε έχεις το λόγο.